πλαίσια μαθήματος του Πανεπιστημίου. Φέτος περιοριζόμενες διαφάνειες στο κομμάτι της συνέχεια. Τα άτομα τα οποία συμμετείχαν αναφέρουν εδώ πέρα, ο Λούκας Εμμανουήλ, ο Φωσιάννης, ο Σταματίου Δήμος, Κάτσης Θεόδωρος, Πέτσο Κρέτης Γιώργης. Μπορούσαμε σήμερα να είμαστε εμείς από τα παιδιά που κάνουμε την καταγωγή. Η διάλεξη θα έχει αυτές τις κατηγορίες, το οποίο θα αναλύσουμε. Στην αρχή αναφέρουμε λίγα πράγματα προς ξεκίνηση. Ναι, τα οποία θα πάμε και συνέχεια. Έχουμε βάλει τα σημεία των διαφόρων που μεταβάλλονται με βάση του γιατρού, του οποίου μπορεί να προσθέσει ο χρήστη στο πρωτοκόλλιο το οποίο έχει δημιουργηθεί. Βρίσκει του γιατρού που είναι στον ειδικό σύνταγμα μέσα τη κατηγορία των γιατρώσεων. Από εκεί πέρα, οι γιατροί που επιλέγει ο χρήστη προσθέτονται στο γιατρί μου, στην κατηγορία αυτή. Που εκεί πέρα μπορεί να βρει πληροφορίε με βάση τηλέφωνο, διεύθυνση, όνομα και ό,τι άλλο σχετικό χρειάζεται. Γιατί αυτοί εμφανίζονται μετά αντίστοιχα και στις χάρτες, όπου μπορεί κάποιος να τον δει που είναι στην πόλη, που είναι στο χάρτη γενικότερα και να πατήσει πάνω να του βγάλει το GPS πώς να πάει στο συγκεκριμένο γιατρείο. Λίγα λόγια γι' αυτό, όπως είναι μόνο. Είναι ουσιαστικά ξεκινάει η εφαρμογή και φορτώνοντας κατεβάζει τις ανακοινώσεις και τους γιατρούς που υπάρχουν για να τους βλέπει ο χρήστης μετά. Πριν από μία διετία, αναλογιζόμενοι ότι θα καλύψουμε ένα κενό που υπάρχει και εξασφαλίζοντας ότι έτσι καταλαβαίνουμε λίγο τα σημεία των καιρών. Ξέρετε όλοι ότι το τηλέφωνο πια είναι ένα απαραίτητο εργαλείο σε όλους και θέλαμε να προσφέρουμε μια εύχριστη εφαρμογή τόσο προς τους συμπολίτες μας όσο και προς τους συναδέλφους μας. Οι ευχαριστίες λοιπόν πρωτίστως πρέπει να είναι προς τους πρωταγωνιστές αυτής της ιστορίας, τους 5 φοιτητές οι οποίοι δούλεψαν εξαιρετικά επιμελώς και με πολύ μεγάλη όρεξη προκειμένου την ιδέα που είχαμε να την κάνουμε πράξη και μία ιδιαίτερη μνήμα στον αντιπρόεδρό μας, τον κύριο Βέρο, που είναι η ψυχή, αν θέλετε, του ψηφιακού τομέα του Ιατρικού Συλλόγου Αρκαδίας. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους καθηγητές του Πανεπιστημίου, διότι χωρίς την αμέριστη βοήθειά τους δεν θα μπορούσε αυτή η ιδέα να γίνει πράξη. Και τέλος να ευχαριστήσω από καρδιάς και την Περιφέρεια Πελοποννήσου, η οποία δέχτηκε να χρηματοδοτήσει όλο αυτό το εγχείρημα. Είμαι βέβαιος ότι όταν υπάρχουν έτσι συγκροτημένες απόψεις, τεκμηριωμένες, οι οποίες έχουν σκοπό να βοηθήσουν τον πολίτη, θα βρίσκουμε πάντοτε αρρωγούς τόσο το Πανεπιστήμιο όσο και την Περιφέρεια, αρκεί να είμαστε λίγο συγκρατημένοι, αν θέλετε, να μην κυνηγάμε φαντάσματα, να έχουμε απόψεις συγκροτημένες και τελικά, για να μην σας κουράσω άλλο, να ευχαριστήσω στο πρόσωπο του Πρίτανη το Πανεπιστήμιο για την εξαιρετικά πολύτιμη βοήθειά του και το Γραφείο Τύπου του Πανεπιστημίου που ανέλαβε την διοργάνωση όλης αυτής της εκδήλωσης και παρουσίασης. Δικοί μου οι οποίοι αναγνωρίζονται από την Τρίπολη, από συλλόγους, όπως τον ιατρικό, για τη δουλειά που κάνουμε. Αλλά θα ήθελα να σας πω δύο λόγια εγώ για το πλαίσιο που γίνεται αυτό τώρα. Η εργασία. Πρωτίστως, αυτό το πράγμα δεν θα γινόταν αν δεν ήταν ο Πρίτανης κύριος Αθανάσιος Κατσής, ο οποίος επιτρέπει να γίνουν όλα αυτά. Παραδείγματος χάρη, έχει βάλει τώρα τον κύριο Δουρίδα, ο οποίος είναι υπεύθυνος να συντονίσει τέτοιου είδους πράγματα που εμείς δεν προλαβαίνουμε να τα κάνουμε. Πολύ σημαντικό αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό μέσα στο τμήμα της πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Ο κύριος Σαλιάς, ο πρόεδρος μας, ο οποίος, ξέρετε ότι γίνονται μέσα στο τμήμα συγκεντρώσεις, είναι δύσκολες. Και να περάσεις ένα μάθημα σαν γι' αυτό δεν είναι πάντα εύκολο. Και πρέπει να το παλέψει και εκείνος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, λόγω της εργασίας αυτής, να έχουμε πολλά άτομα. Δεν είναι μόνο εγώ απλώς θα έκανα μια αρχή. Είναι ο κύριος Τσελίκας, ο οποίος είναι πολύ σημαντικός συνεργάτης σε αυτό το
το εγχείρημα. Επίσης ο κύριος Μοσχολιός, ο οποίος είναι εδώ, βλέπω εδώ, και άλλοι καθηγητές οι οποίοι δεν έχουν σημασία, δεν είναι εδώ, αλλά όλοι βοηθούν εφόσον χρειάζεται. Να σας πω λοιπόν δύο λόγια τι είναι αυτό. Είναι ένα μάθημα το οποίο γίνεται στο τμήμα μας, είναι προπτυχιακό και λέγεται ομαδική εργασία. Συνήθως όλοι οι φοιτητές, όταν παίρνουν ένα πτυχίο, δίνουν εξετάσεις ατομικές. Έτσι. Και παίρνεις το βαθμό σου και παίρνεις το πτυχίο σου. Πριν 10 χρόνια αποφασίσαμε, αυτή είναι η διαφορά, να κάνουμε ένα μάθημα εντός εισαγωγικών, το οποίο λέγεται ομαδική εργασία. Είναι το μόνο μάθημα το οποίο θα επιτρέψει όλους μια ομάδα φοιτητών να συνεργάζονται και να βαθμολογιστούν, να πάρουν βαθμό, εάν τα καταφέραν σε μια συνεργασία. Αυτό δεν είναι υποχρεωμένοι, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να χρεώσουμε γι' αυτό. Γιατί ο φοιτητής θα πάρει βαθμολογία από εμάς. Άρα είναι πάρα πολύ ωραίο για κάποια ομάδα εδώ στον Τρίπολη που έχει ένα κάποιο project να κάνει το πρώτο βήμα. Πετύχει ή δεν πετύχει, δεν κοστίζει πάρα πολύ σε αυτούς. Και όπως έχει βλέπουμε από τον Ιατρικό Σύλλογο εδώ, οι οποίοι μπορούν τώρα να, με το project αυτό να μπορέσετε να φέρετε και περαιτέρω, το προβλέψετε περαιτέρω. Και ίσως να υπάρξει και χρηματοδότηση σε αυτό. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτό λοιπόν είναι σημαντικό και τελευταίο κομμάτι που θα ήθελα να πω. Δεν κοστίζει τίποτα εφόσον είναι μέσα στην ομαδική εργασία. Ο καθηγητής ξέρει, έχει γνώση και έχει κάποια σύνδεση με την κοινωνία. Είναι πολύ εύκολο να συνδεθώ με κάποιον από αυτούς, να πάρουμε ένα τηλέφωνο και να πούμε έχετε κανένα project να μας δώσετε, το οποίο θα σας ενδιαφέρει και να μπορούμε ίσως να φτιάξουμε κάποιο για τους φοιτητές. Για να γίνει αυτό πρέπει να τους ξέρω αυτούς, να ξέρει ο καθηγητής και να μην πω και φιλικές σχέσεις με ορισμένους ανθρώπους, να ξέρουμε ποιοι είναι η περιφέρεια, ποιος είναι ο δήμαρχος, να έχουν επαφή, τόσο ώστε να μπορούν να πάρουν ένα τηλέφωνο. Γιατί πολλές φορές δεν προλαβαίνουμε να ανταποκριθούν. Και θα ήθελα να πω, που είναι πολύ σημαντικό, τη μητέρα του κ. Βασίλη εδώ δίπλα μου, η οποία ήταν υπεύθυνη για να μπορέσω εγώ προσωπικά να μπορέσω να έχω τη σύνδεση. Για το αποτέλεσμα μιας ομαδικής εργασίας που ήταν εντυπωσιακό στην πολύ σύντομη παρουσίαση που έκαναν και που καταλαβαίνω ότι είναι και πολύ φιλικό προς τους χρήστες, έτσι ώστε να μπορέσει να φέρει τελικό αποτέλεσμα. Να συγχαρώ τόσο τον Ιατρικό Σύλλογο Αρκαδίας όσο και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου για μια συνεργασία η οποία δεν είναι μόνο σημαντική σε επίπεδο επιστημονικό, αλλά βοηθάει και την καθημερινότητα του πολίτη, γιατί καταλαβαίνετε ότι ο στόχος δεν μπορεί να είναι μόνο η αμοιβώς επιστημονική έρευνα, αλλά και οι σχέσεις της με την κοινωνία. Και καταλαβαίνω ότι αυτή είναι μια πρώτη προσπάθεια η οποία φέρνει τέτοιο αποτέλεσμα. Πρέπει να πω βεβαίως ότι η συμφωνία της περιφέρειας Πελοποννήσου είναι δεδομένη σε δύο προσπάθειες και στο συγκεκριμένο τομέα έχει ξεκινήσει πριν από την παρούσα περιφερειακή αρχή, κάτι το οποίο ποτέ δεν αποκρύπτουμε όταν υπάρχει. Η περιφέρεια Πελοποννήσου στηρίζει το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου με κάθε τρόπο. Καταλαβαίνουμε ότι το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου μπαίνει σε μια τροχιά ενδυνάμωσής του και ανάπτυξης στην οποία θα στηρίξουμε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας όσο περισσότερο γίνεται. Όπως επίσης στηρίζουμε και την εξωστρέφεια του Πανεπιστημίου. Είναι πολύ θετικό το δείγμα αυτής της συνεργασίας και θέλω να πιστεύω ότι θα δούμε και επόμενα δείγματα συνεργασίας του Πανεπιστημίου με την αγορά και με την αγορά εργασίας, διότι προφανώς ο στόχος πρέπει να είναι τα παιδιά που βγαίνουν από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου να μπορούν άμεσα να ενταχθούν στην αγορά εργασίας για το καλό και το δικό τους και του τόπου μας, αλλά βεβαίως και της χώρας. Θέλω να ελπίζω και σε συνέχεια τέτοιου είδους προγραμμάτων, τα οποία ενισχύοντας την εξωστρέφεια του Πανεπιστημίου, ενισχύουν και την οικονομία τόσο της Πελοποννήσου, αλλά και όσο και όλης της χώρας. Θέλω καταρχάς να συγχαρώ τους φοιτητές μας για αυτή την πολύ καλή προσπάθεια που κάναν. Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ειδικεύεται στην γενική περιοχή της επιστήμης της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, δηλαδή δίκτυα, ασύρματες επικοινωνίες,
πληροφορική, υπολογιστές και προσπαθώ εγώ προσωπικά και φυσικά οι καθηγητές, όλοι οι καθηγητές του τμήματος, να εφοδιάσουμε τους φοιτητές μας με τα τελευταίου τύπου εργαλεία, προκειμένου να τα απεξέλθουν στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και ήδη από το προπτυχιακό επίπεδο να είναι έτοιμοι να μπορούν να βγουν μπροστά και να προβάλλουν με καινοτόμα στοιχεία το πανεπιστήμιο, τη δουλειά τους και τον εαυτό τους όπως θα εξελιχθούν. Θέλω να ευχαριστήσω τους φοιτητές, τον κύριο Μπουκουβάλα για την ποιοτική δουλειά που κάνει μες στο τμήμα, το Πανεπιστήμιο, τον Ιατρικό Σύλλογο, οπωσδήποτε που με την συνεργασία αυτή βγήκε αυτό το πολύ καλό αποτέλεσμα, καθώς και την περιφέρεια. Το τμήμα και το Πανεπιστήμιο είναι ανοιχτό σε τέτοιου είδους δράσεις. Ελπίζουμε ότι αυτό έχουμε μία παράδοση, θα θέλαμε, σε επίπεδο συνεργασιών με την τοπική κοινωνία, όπως για παράδειγμα η εικονική πραγματικότητα σε μουσεία, νέες τεχνολογίες που μπορούν να εφαρμοστούν μέσα σε χώρους μουσείων, εικονική περιήγηση, άλλες εφαρμογές, έβρεση θέσης στάθμευσης, που υπάρχει το πρόβλημα εδώ πέρα και σε κάθε πόλη, ας πούμε, της έβρεσης θέσης πάρκινγκ, μετρήσεις ακτινοβολίας κινητών και ρεών και άλλα διάφορα. Αλλά από εκεί και πέρα θα θέλαμε και θα ήταν μεγάλη μας χαρά αυτή η όσμωση μεταξύ του Πανεπιστημίου και της τοπικής κοινωνίας έτσι να συνεχιστεί και να το δούμε να ανθίσει ακόμα περισσότερο. Ευχαριστώ.